Για πρώτη φορά εθεάθη δημόσια αναφορά προστατευτική μάσκα κατά του νέου κορονοϊού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed, όπου συναντήθηκε με τραυματισμένους στρατιώτες και μέλη του υγειονομικού προσωπικού. Ο Τραμπ, που υποβαθμίζει συνεχώς τη σοβαρότητα της επιδημιολογικής κατάστασης, πιεζόταν εδώ και εβδομάδες να δώσει το καλό παράδειγμα, την ώρα που σημειώνεται εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων μόλις από τον κορονοϊό σε δεκάδες πολιτείες των ΗΠΑ. Καταγράφηκαν το Σάββατο 66.528 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης, αριθμός που αποτελεί νέο θλιβερό ρεκόρ στη χώρα, η οποία υφίσταται μακράν το πιο σκληρό χτύπημα από την πανδημία του κορονοϊού στον πλανήτη. Ωστόσο, άνοιξε και πάλι τις πύλες της Disney World, με τη χρήση μάσκας να είναι υποχρεωτική.